Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε σένα, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ σε βλέπω. Δεν σε είδα με το βαλιτσάκι στον Πειραιά το πρωί. Για σπέτσες. Ούτε στον Πειραιά, ούτε αύριο θα με δεις, ούτε στις σπέτσες. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τηλεφωνικός διάλογο. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι... Μη τι άλλο, παρότι έρχεται κακοκαιρία στη χώρα, από ό,τι λέει τουλάχιστον. Δεν, οι σπέτσες θα είναι εντάξει, μου φαίνεται. Δεν πιάνει. Ή θα πιάσει και σπέτσες. Επειδή είναι στην νότια πλευρά, νομίζω κάθεστε καλά στον κύριο Κασελάκη και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όσους πάνε εκεί. Θα δούμε και ποιοι τελικά θα λείψουν. Με την έννοια ότι θα είναι καλοκαιρία, θα περάσουν καλά. Μάλιστα. Τώρα, πόσο καλό θα είναι το πολιτικό κλίμα και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Άλλωστε, είναι πρωτότυπη διαδικασία. Και επειδή μεσολάβησαν και τα πρωτότυπα φροντιστήρια και της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω είμαστε σε μια περίοδο... Σε μια πρωτότυπη περίοδο, Δημήτρη, σε μια πρωτότυπη περίοδο γενικά. Πάμε τώρα μια σκήπηση. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω, αν μου επιτρέπετε, ναι. Η είδηση της εβδομάδας για πολλούς και πολλές που δεν πέρασε πολύ, είναι αυτή η περιβόητη ανακοίνωση, διακήρυξη, επιστολή δημόσια των μεγαλοδισεκατομμυριούχων της Ιδρωλίου. Στον Ταβός, λες. Από τον Ταβός. Ναι. Από τον Ταβός, που ευνηδιαστικά έριξαν ένα καλό πυροτέχνημα. Ελπίζω να ακολουθήσουν αυτή την τροχιά ή τροχιοδεικτική που λέγαμε παλιά στο στρατό, οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικές δυνάμεις που λέει: «Παι, παιδιά, φορολογήστε μας». Και να τους φορολογήσουν, λες. Από ότι με εξέπληξε θετικά. Και να τους φορολογήσουν. Ελπίζω οι κυβερνήσεις πράγματι να κυνηγήσουν την παγκόσμια τεράστια φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, και μετά να κυνηγήσουν και εμένα και εσένα και άλλους, ή τέλος πάντων όλους μαζί, αλλά πρώτα λίγο τους πολύ μεγάλους. Για να δούμε αν το άκουσε καλά αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, και θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε μιας και πήγε στον Ταβός. Από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός, βγήκε είδηση. Την Τρίτη στο Υπουργικό έρχεται το νομοσχέδιο, αρχές Φεβρουαρίου έρχεται στη Βουλή για να ψηφιστεί. Φαίνεται ότι τα φροντιστήρια πρέπει να απέδωσαν κάτι και να μειώθηκε ο αριθμός. Πάντα τα φροντιστήρια και εμείς κάποτε που δίναμε για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χωρίς φροντιστήριο δεν γινόταν τίποτα, Δημήτρη. Χωρίς φροντιστήριο. Χωρίς φροντιστήριο τίποτα. Άντε να κάνω και λίγη διαφήμιση, υπάρχει ακόμα. Εγώ στον Ηράκλειο το πήγαινα, του Μανολκίδη. Και εγώ πέρασα και εγώ από εκεί. Πέρασα και εγώ από εκεί. Μπράβο. Πολλά άλλα ήταν με περίπου σχολή, δεύτερη σχολή. Λοιπόν, και τώρα υπάρχουν πολλά φροντιστήρια, εντάξει. Ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα της παιδείας. Αλλά νομίζω, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, την Τρίτη έχουμε δύο εντυπωσιακές συμπτώσεις. Μπράβο. Δεν είναι μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι και η Ιερά Σύνοδος. Θα είναι και η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακριβώς. Και αν πάρουμε υπόψη μας και τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου, που νομίζω γκαζώνει λιγάκι, το λέω έτσι συμπαθητικά, τι είπε, ότι τέλος πάντων θα τοποθετηθεί επίσημα η Εκκλησία της Ελλάδος από την Τρίτη. Το Υπουργικό ξέρουμε τι θα πει. Το μόνο που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουν όλοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί σε ένα βαθμό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μάλλον παίρνει μια επιτάχυνση όχι μόνο η κοινοβουλευτική θεσμική διαδικασία, και καλό είναι αυτό, γιατί παρατράβηξε χρονικά. Νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει. Κούρασε, Δημήτρη, κούρασε αυτή η ιστορία. Κούρασε πολύ. Βιάστηκε ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή αστειευόμενος να πει: «Μη βάζετε το κάρο μπροστά απ' τα λόγο». Τελικά μπαίνει το νομοσχέδιο επηγόντως. Άρα αρχές του επόμενου μήνα, το πολύ μέχρι τις 10-15, νομίζω θα έχει κλειδώσει κοινοβουλευτικά. Ναι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να διατηρηθούν οι σχετικά ψύχρεμοι τόνοι των βασικών παραγόντων πολιτιακών και του Αρχιεπισκόπου ακόμη. Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια σήμερα, Δημήτρη. Δεν είμαστε σε εποχές ταυτοτήτων. Μίλησε για δημοψήφισμα, η χώρα από τις ταυτότητες. Ναι, δεν είμαστε εκείνη την εποχή, αλλά σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος υπονόησε δημοψήφισμα. Κοιτάξτε τώρα. Όχι μόνο υπονόησε, περίπου το. Το λέω επειδή δεν είπε τη λέξη, γι' αυτό το λέω, αλλά αυτό εννοούσε. Δικαιούται να λέει και ο Αρχιεπίσκοπος διάφορα, αλλά νομίζω ότι υπερβάλλει εν προκειμένου. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε πει και παλιότερα, νομίζω και μαζί, ότι σε τέτοια ζητήματα δικαιωμάτων, ελευθεριών και ισότητας, να πω ένα σύνθημα που λέγανε παλιά, όσοι το εννοούσαν, τουλάχιστον εγώ το εννοούσα, στη ζωή πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι. Αλλά δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί. Άρα να έχουμε ισότητα δικαιωμάτων σε κάθε έκφανση της ζωής μας ως πολίτες, ως άνθρωποι, ασχέτως χρώματος, απόψεων, θρησκευτικών, πολιτικών κτλ. Άρα
δεν μπαίνει σε αυτά τα ζητήματα, πολύ περισσότερο στις σύγχρονες εποχές. Ίσως κάποτε να έχει ένα νόημα σε κάποιες χώρες, παρά τον ισχυρό ρόλο της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας εδώ, του Καθολικισμού σε άλλες χώρες, των διαμαρτυρωμένων σε άλλες. Αλλά ξέρετε, οι πιο ισχυρές, εμείς είμαστε μικρότερη πληθυσμιακή οντότητα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σε αυτά δεν χωράνε δημοψηφίσματα. Χωράνε δημοσκοπήσεις. Χωράνε συζητήσεις αξιοπρεπείς. Εγώ να καταλάβω και να σεβαστώ, το ξαναλέω άλλη μια φορά, και ως άνθρωπος και ως συμπολίτης των πάντων. Να καταλάβω τις βαθιές πεποιθήσεις, την ενόχληση πεποιθήσεων, την ανησυχία, αλλά να μην υπάρχει ανησυχία ότι θα καταστραφεί η χώρα, όπως μου έχουν πει και διάφοροι και ηλικιωμένοι και νεότεροι. Δεν καταστρέφεται η χώρα, μόνο μπροστά πηγαίνει. Έχουμε 50 χρόνια δημοκρατίας. Με τα καλά και τα κακά, το έχω ξαναπεί, επιμένω, το έλεγα από την προηγούμενη περίοδο, πρέπει να αποδείξουμε πρώτα η κυβέρνηση, μετά η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ και όποιες άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ακόμα και εκτός Βουλής, ότι σε τέτοια θέματα χρειάζεται πολύ ψυχραιμία, πολύ προσοχή, τοποθέτηση ευθεία, και από εκεί και πέρα η Βουλή θα ψηφίσει, όπως ψήφισε και το Σύμφωνο Συμβίωσης, όπως ψήφισε και την καύση των νεκρών. Δεν τελείωσε η χώρα, ούτε πρόκειται να τελειώσει. Ούτε καταστράφηκε η χώρα με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Δεν καταστράφηκε η χώρα με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Θυμάστε τι γινόταν τότε. Μα μειώθηκαν οι υποκρισίες με όλα αυτά τα βήματα. Εγώ θέλω να πω περισσότερο σε αυτούς που μπορεί τώρα με αυτά που λέω να ενοχλούνται, να δυσφορούν. Εντάξει, δικαίωμά τους. Αλλά λέω, προσπαθώ να πείσω περισσότερο αυτούς, να εξηγήσω μάλλον, ούτε καν να πείσω, ότι η χώρα δεν έχει πάρει κανένα δρόμο καταστροφής. Ίσα-ίσα, εγώ έχω ξαναπεί, εγκαίρως και ασχέτως των δικών μου πεπιθήσεων, ειδικότερα ή γενικότερα, η χώρα περπάτησε την τελευταία τετραετία, και όσοι δεν το καταλαβαίνανε ήταν εκτός, γι' αυτό και οι κάλπες έδειξαν κάποια πράγματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπράβο. Είχε ελλείμματα, είχε βαριές ευθύνες. Δεν υπάρχει κανείς χωρίς ευθύνες. Αυτές τις ημέρες συνεχίζεται, εσύ το ξέρεις, ελάχιστοι συμπολίτες το παρακολουθούν ή ακούν, η εξεταστική για το περιβόητο και φοβερό τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Που πρέπει να ολοκληρωθεί με κάποια σαφή αποτύπωση ευθυνών. Αλλά το αφήνω. Λέω λοιπόν, για να μην ξανά έχουμε τέτοια, όπως λέγαμε και πριν, για να μην νομίζει κανείς ότι από οποιαδήποτε τραγωδία ή οτιδήποτε άλλο θα καταστραφεί η χώρα. Πολύ περισσότερο δεν μιλάμε για τραγωδίες. Μιλάμε για έναν αριθμό συμπολιτών μας που επιτέλους θα γίνουν ισότιμοι με τον τρόπο που ζουν, διαφανώς, ευπρεπώς, όχι υπόγεια, έτσι, όχι στα παρασκήνια, έτσι, όχι σαν να είναι ανύπαρκτοι ή να αδιαφορούμε. Και ταυτόχρονα εξελιχθεί και η υποκρισία. Θυμίζω το θέμα της άμβλωσης. Κάποτε η άμβλωση ήταν παράνομη, γινόταν υπόγεια, κάποιοι κερδοσκοπούσαν. Δεν λέω μόνο πολιτικά, λέω περισσότερο ιατρικά, να το πω συμπαθητικά, με άλλες ιδιότητες. Και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Δηλαδή τι θέλουμε, την υποκρισία, τα καταγόγια? Θέλουμε δημοσίως, διαφανώς, ο καθένας ή κάθε μία να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, με πλήρη δικαιώματα. Έτσι είναι. Για τους ίδιους και για τα παιδιά. Και τα παιδιά τους πολύ περισσότερο. Α, μπράβο. Τα παιδιά τους που και σήμερα πολλοί αγνοούν, τους το εξηγώ, θα το επαναλάβω για όσους και όσες μας ακούν, ότι ακόμα και ένας άνδρας μόνος του, εδώ και πολλές δεκαετίες, μπορούσε να υιοθετήσει μια γυναίκα κτλ. Πού ξέραμε ποια είναι η σεξουαλική του ζωή, γιατί έπρεπε να την ξέρουμε? Ναι. Κάποιοι άλλοι λένε, μα εδώ λέει, άμα είναι, λέει, οι ομοφιλόφιλοι επίσημα ζευγάρια, θα βγάζουν ομοφιλόφιλους. Τι να κάνω, το πω λαϊκά, όπως το λένε. Ανοησίες. Δηλαδή, μέχρι τώρα οι ομοφιλόφιλοι, και εγώ αν είμαι ομοφιλόφιλος, από πού βγήκα? Από ομοφιλόφιλους? Ετερόφιλοι ήταν οι γονείς μου. Ναι, δηλαδή, τώρα δηλαδή μπαίνουμε σε μια συζήτηση πιο λαϊκά, που δεν είναι σοβαρή. Πιο ψύχρεμα και κατανοητά. Έτσι. Άρα λοιπόν, η Εκκλησία μπορεί θεολογικά να τα πάρει πίσω αυτά? Όχι. Αλλά ακόμα και ο Πάπας σχετικά πρόσφατα, το είχατε παίξει και εσείς αν θυμάμαι καλά, τι είπε? Να ευλογήσουμε τη συμβίωση των ομοφυλόφιλων. Το είπε. Εντάξει, δεν είπε να σφαντρέψουμε. Το είπε. Και ξέρετε την υποκρισία και στις εκκλησίες των διαμαρτυρωμένων, των καθολικών και των ορθοδόξων. Τι να κάνω, συμπαθάτε με. Της υποκρισίας τρόπου ζωής. Λέω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο και το λέω αξιοπρεπώς. Εμένα δεν μου αρέσουν τα παρασκήνια και στην πολιτική, παρότι υπάρχουν, όπως ξέρεις καλύτερα. Στην πολιτική υπάρχουν μόνο παρασκήνια. Όσο πιο ευθύς είμεθα μεταξύ μας, καλύτερα πηγαίνει η ζωή μας, η δημοκρατία, η συμβίωση, η πολιτισμένη, απέναντι στη βαρβαρότητα και στους υπονόμους κάθε είδους, εγκληματικούς, εμπορευματοποιημένους και πάει λέγοντας. Όπως το λέω και εγώ κάποιες φορές, καθαρές κουβέντες, Δημήτρη. Καθαρές κουβέντες, να ξέρουμε τι γίνεται. Και κρινόμαστε όλοι. Έτσι. Αν εννοούμε αυτά που λέμε, ακριβώς, όσοι κυβερνούν
ή έχουν την πολιτική ευθύνη μπροστά μας στους πολίτες και σε εμάς τους δημοσιογράφους, πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ευκρινέστατα, να τις εξηγούν και να δοκιμάζονται στην πράξη και τελικά κριτής είναι ο λαός όταν ψηφίζει για εκλογές. Και επίτρεψέ μου να εξηγήσω για κάτι άλλο που το έλεγα από πριν τα Χριστούγεννα. Θα το επαναλάβω. Όποιες πολιτικές ηγεσίες ή δυνάμεις, ενδεχομένως, αυτό έχει αρχίσει να το κάνει ο κύριος Βελόπουλος τελευταία, από ό,τι καταλαβαίνω. Λέω όμως, όποιες νομίζουν ότι αν δεν μπορέσει να έχει, λέω λιανά, αριθμητικά, 151 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία υπέρ του επερχόμενου νομοσχεδίου, δεν σημαίνει ότι πέφτει η κυβέρνηση ή ότι υπάρχει η ευκαιρία για την αξιωματική αντιπολίτευση, για το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω για ποιον, να νομίζω ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις πέφτουν με προτάσεις μομφής ή από δικιά τους πλευρά με προτάσεις όπως λέμε. Απλώς, ένα πολιτικό πρόβλημα θα υπάρχει, Δημήτρη. Ένα πολιτικό πρόβλημα θα υπάρχει. Ναι, εντάξει, εγώ δεν πάω να τα ισοπεδώσω όλα, εννοείται. Προσπαθώ να εξηγήσω ψύχρεμα. Άρα η κυβέρνηση δεν θα πέσει. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση όμως. Να σκέφτονται διαφορετικά. Ναι. Δεν θέλουμε πολιτική σταθερότητα. Έχουμε που έχουμε οικονομική αβεβαιότητα. Το λέω στον τρόπο εισοδήματος, θα έχουμε πει να μην τα πιάσω, δεν πάω αλλού. Δεν είχαμε πριν από 6 μήνες 2 γύρους κοινοβουλευτικών εκλογών, σαφέστατους. Το ξεχνάμε. Δεν είχαμε πολιτικότατες καταγραφές στις περιφερειακές εκλογές πριν από 3,5 μήνες. Είχαμε. Δεν είχαμε στη Βουλή, έστω γιατί σε αυτή την κοινοβουλευτική δημοκρατία ζούμε, άνετη επιβεβαίωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον προϋπολογισμό, που είναι πρόταση ουσιαστικά εμπιστοσύνης ή όπως θέλεις ανάποδα. Και να θυμίσω ότι οι ακροδεξιές φωνές και φασαρίες, λέω προχθές θα το έχετε παίξει υποθέτω, ακόμα και στην Αγγλία, παρά τις άλλες δυσκολίες που έχει ο Σούνακ, πήγαν από πολύ πιο ακροδεξιά, είναι που είναι χάλια αυτό το σύμφωνο με τη Ρουάντα που έχει φέρει, πηγαίναν να τον ρίξουν 60 πολύ πιο δεξιοί, πάρα πολύ δεξιοί βουλευτές και πρώην υπουργοί του. Τελικά υποχώρησαν, μόνο 11 καταψήφισαν, πέρασε και αυτό το οποίο είναι απέναντι το Εργατικό Κόμμα και τα λοιπά. Και στην ουσία τι λέει, άμα έρχονται πολύ παράνομοι θα τους βάζουν στα αεροπλάνα, τους στέλνουν στη Ρουάντα. Μην το πάω εκεί, θέλω να πω, δεν τυχαία τα συμπτώματα για όλη την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Οι ακρότητες πρέπει να απαντηθούν πολιτικά, να εξηγηθούν στον κόσμο, στους πολίτες, γιατί νομίζω πολύ καιρό πριν έλεγα η κεντροδεξιά κυβέρνηση κάνει προσπάθειες, έχει προβλήματα, έχει άλλα, αλλά περπατάει, υπάρχουν και άλλα χειρότερα. Και τι να κάνουμε, η αντιπολίτευση, αριστερά λέγεται, προοδευτική λέγεται, πασοκική λέγεται, να αναθεωρήσει την τακτική της, τη στρατηγική της μπροστά στους πολίτες, αν θέλει να εξισορροπήσει λίγο και τις πολιτικές αντιθέσεις. Αλλά οι πολιτικές αντιθέσεις δεν είναι πόλεμος μεταξύ μας. Ο πόλεμος είναι στην Ουκρανία, είναι στην καταστροφή της Γάζας και η φίλοι, η Ευρώπη και πολλοί άλλοι, τώρα δεν θέλω να το πάω παραπέρα, καθυστερούν επικίνδυνα και βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται οι αιστείες της έντασης. Μάλιστα. Άρα εδώ δεν έχουμε ένταση, έχουμε υπεράσπιση ισοτιμίας, επαναλαμβάνω, δικαιωμάτων ανθρώπων, συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας και παιδιών, νέων γενεών, και πολύ γρήγορα θα έχουμε μπροστά μας πάλι τα θέματα της ακρίβειας, της στέγης, της στερέωσης θεσμών, γιατί προχθές το κοινοβούλιο φάγαμε μια κριτική ως χώρα. Κακό δεν κάνει κριτική. Άμα είναι ακραία, ίσως υπερβάλλει, αλλά να την ακούμε. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, και υποκλοπές είχαμε και άλλα πράγματα και ακόμα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Εγώ είμαι και υπονομητικός, υπομονετικός του μαραθωνίου παραμένω στη ζωή, και αφού είμαι θα υγιής, να είμαι θα υγιής, υπομονετική και σαφής όλοι μεταξύ μας, θα πάμε καλύτερα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ την προσπάθεια που κάνετε και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ.